Το απόλαυσες αυτό? Πολύ. Σου άρεσε? Ναι. Το χάρηκε? Πολύ. Νομίζω είναι το τραγούδι που εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει όλα τα παιδιά εδώ. Γιατί δεν έχουμε ανταγωνισμό. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Έτσι σκεφτόμαστε πάντα θετικά το μέλλον. Πατάμε στα πόδια μας για το τώρα, αλλά σκεφτόμαστε μόνο θετικά. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Ναι. Γιάννη, πες μου σε παρακαλώ για την κόρη σου. Δεν μπορώ να πω τίποτα αρνητικό για την κόρη μου. Δεν γίνεται αυτό. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι για ακόμα μια φορά μας ταξίδεψες, με κάνεις να αισθανθώ τόσο όμορφα μέσα μου. Όποτε σε βλέπω, νιώθω τόσο όμορφα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ που σε βλέπω. Είσαι τόσο χαριτωμένη, τραγούδησες τόσο όμορφα, όλα τα έκανες τέλεια. Νομίζω το κομμάτι σου τέριαζε πάρα πολύ. Μπράβο στους δασκάλους σου. Ήτανε πάνω σου. Πάνω σου. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευγένεια, πες μου και εσύ κάτι. Καλά, όμορφο, Ζένια... σε παρακαλώ, για τη Ζένια. Η Ζένια είναι η προσωποποίηση της Χάριτος. Θεωρώ ότι στο λεξικό δίπλα από το λίμα Χάρης πρέπει να μπει η φωτογραφία της. Είναι τόσο υπέροχη και είναι ένα από τα παιδιά επίσης που έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Η φωνούλα της πάτησε πάρα πολύ όμορφα, ήταν πάρα πολύ σωστή. Τα λόγια όλα τα είπες υπέροχα. Ευχαριστώ. Με πολύ ωραία προφορά. Καταλαβαίναμε ακριβώς τι έλεγες, γιατί αυτό είναι και ένα τραγούδι που αφηγείται μια ιστορία. Την καταλάβαμε πάρα πολύ όμορφα. Έχεις ντυθεί, έχεις φτιάξει τα μαλάκια σου ανάλογα με την ατμόσφαιρα του κομματιού και αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μας άρεσες πάρα πολύ και σε μένα και στο Γιάννη, τόσο η παρουσία σου όσο και η ερμηνεία σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να δούμε αν αρέσαμε το ίδιο και στους δασκάλους μας. Για πες μας, Ευρυδίκη, σε παρακαλώ. Εγώ την αγαπάω τη Ζένια, της έχω τεράστια δυναμία, είναι η ζουζουνίτσα μου, η το έχουμε ζου, πει αυτό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η πριγκιπισούλα μας. Ζένια μου, ήσουνα καταπληκτική, πραγματικά. Ευχαριστώ. Μ' άρεσε που το χάρηκε στο τραγούδι, μ' άρεσε που ανέβηκε στη σκηνή με ένα τεράστιο χαμόγελο, ήσουνα ένα όνειρο, έκανες τις τροφούλες σου, ήσουνα μέσα στο κομμάτι ακριβώς, αυτό που έπρεπε, ένα παιδί στην ηλικία σου. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακριβώς. Ο δάσκαλος Νίκος. Έχει δουλέψει πάρα πολύ η Ζένια και αυτό φαίνεται. Κάθε φορά που ανεβαίνει στη σκηνή μας δείχνει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι αγαπάει αυτό που κάνει, δουλεύει πάνω σε αυτό που κάνει. Με συγκίνησε το ίδιο όπως με συγκίνησε και στο ΝΑΚΑ, στις πρόβες. Και σε ευχαριστώ πολύ που το ξαναέκανες. Θέλω να σου πω ότι ήσουν πραγματικά υπέροχη απόψε και ότι... με εντυπωσίασε πάρα πολύ η χορογραφία σου. Ήταν το μυστικό σας μάλλον με τη δασκάλα. Μπράβο σου, συγχαρητήρια, ήσουν υπέροχη. Ευχαριστώ μπράβο, πάρα πολύ. Ήσουν υπέροχη, δεσποινή. Πάμε να σε συνοδεύσω. Είτε κάνεις τροφές και τα φέρνεις και εγώ θα σε συνοδεύσω. Δεν μπορώ εγώ να κάνω στροφή, Μαρτών. Γεια σου, κοριτσάκι μου, καλό.